Καλησπέρα, καλησπέρα. Με ένα live έκπληξη σήμερα. Εδώ από την παρέα τη δημιουργική του καλλιτεχνείου. Με αφορμή την πρώτη μέρα της Άνοιξης. Και για να είμαι συνεπής απέναντί σας, σκέφτηκα να φτιάξουμε ένα live έκπληξη σήμερα. Ένα σύντομο μάθημα. Μπορεί να είναι λίγο ακατάλληλη η ώρα, αλλά δεν με παίρνει ο χρόνος αργότερα. Οπότε σας καλωσορίζω. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήμερα του Αγίου Θεοδόρου. Χρόνια πολλά στη Θεοδόρα, σαν έχουμε και στην παρέα μας. Καλησπέρα, λεμονιά μου. Καλησπέρα σε όλους σας. Λοιπόν, όπως έλεγα, δεν πρόλαβα σήμερα να σας αναρτήσω βιντεάκι στο κανάλι μου στο YouTube, όπως κάνω κάθε Σάββατο. Το προηγούμενο live με το υπέροχο κλουβί κουνολοκοτέτσι μας είχε λίγα προβλήματα στη σύνδεση, οπότε δεν το ανέβασα και σκέφτηκα σήμερα, εφόσον θα έφτιαχνα ένα έργο για να το ανεβάσουμε στο κανάλι μου στο YouTube, να το φτιάξουμε σήμερα εδώ παρέα. Άλλωστε το επόμενο live που είναι προγραμματισμένο της 5ης δεν θα γίνει, διότι είναι η εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου, οπότε δεν θα κάνουμε live και το αναπληρώνουμε έτσι έκτακτα σήμερα. Είναι χαρά μου που είστε εδώ, που μαζευόμαστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανταπόκρισή σας. Ήταν πολύ, όντως πραγματικά, τη στιγμή σκέψη, δεν το είχα προγραμματισμένο. Αλλά καμιά φορά και τα έκτακτα είναι όμορφα και ωραία. Λοιπόν, θα φτιάξουμε ένα ξύλινο αυγό. Πάρα πολύ εύκολο, εντυπωσιακό. Έτσι να βάλουμε και μια άλλη νότα στις πασχαλινές δημιουργίες μας, κάτι εύκολο, πολύ οικονομικό το ξύλινο αυγουλάκι μας. Εντάξει, είναι έτοιμο με τη βάση του, υπάρχει φυσικά διαθέσιμο και στο καλλιτεχνείο. Εντάξει, θα το δημιουργήσουμε, θα δούμε πώς, θα μας βγει πιστεύω. Λοιπόν, γεια σου Φωτεινούλα μου. Τι λέτε, να ξεκινήσω? Να ομολογήσω σήμερα ότι λόγω του έκτακτου live δεν θα έχουμε συντροφιά το σύζυγο. Είναι στο σπίτι. Οπότε πιστεύω να προλαβαίνω να, αν έχετε κάποια ερωτήματα, να διαβάζω τα σχόλιά σας για να μπορώ να σας εξυπηρετήσω, να σας απαντώ. Παρ' όλα αυτά όμως, εάν δεν προλάβω, δώστε λίγο τη συγκατάθεσή σας και την συνέπεια στο ότι θα απαντήσω λίγο αργότερα όταν θα μπορέσω να τα διαβάσω. Λοιπόν, μετά το υπέροχο κουνελοκοτέτσι μας, το οποίο είναι, να σας το δείξω λίγο τώρα live, που έχουν δέσει όλα τα υλικά, έχει δημιουργηθεί φοβερή ένταση από τις πατίνες σκουριάς. Δέστε πόσο όμορφο είναι το αποτέλεσμα τώρα που έχουν στεγνώσει οι πατίνες, οι ράστι πατίνες της Καντένς που χρησιμοποιήσαμε. Είναι πραγματικά, είναι ένα εξ ολοκλήρου χειροποίητο με τη δική σας την παρέα κλουβάκι, έτσι από τη συλλογή, από τα υπέροχα υλικά που μας παρέχει το Decostar, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Φέη και τα όμορφα αντικείμενα που μας φέρνει. Το είδατε, πραγματικά είναι πολύ όμορφο δεμένο όλο μεταξύ τους. Βγήκε και αυτό με πολύ αγάπη. Όλα τα έργα που φτιάχνω, πιστεύω να το βλέπετε κι εσείς ότι είναι μέσα από την ψυχή μου. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε, να δούμε πώς θα κάνουμε αυτό το ένα απλό ξύλινο αυγουλάκι. Πιστεύω ότι θέλω να προλάβουμε, να μην σας χρονοτριβώ πάρα πολύ, να κάνουμε και τις δύο όψεις, οπότε να είναι γιορτινό και από τις δύο πλευρές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Να χαμηλώσω λίγο την κάμερα, που δεν είναι εδώ ο βοηθός μου, για να βλέπετε. Ωραία, ίσως και λίγο πιο μπροστά. Έτσι λοιπόν,
Σήμερα βλέπω ότι δεν έχουμε πρόβλημα στο ίντερνετ. Πιστεύω το προηγούμενο live δεν έφταιγε το που κάμισό μου τελικά. Ήταν από τη σύνδεση του ίντερνετ. Παρ' όλα αυτά δεν θα το ξαναφορέσω. Συγχωρέστε μου για τυχόν τεχνικά προβλήματα, αλλά εντάξει, να περνάνε. Καλή διάθεση. Λοιπόν, όπως σας έχω δείξει, έχουμε αυτό το ξύλινο αυγουλάκι με τη βάση του. Γεια σου Νικόλα μου, χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους σας. Πραγματικά είναι η ώρα δύσκολη, αλλά βλέπω ότι μαζευτήκαμε πάρα πολλά άτομα και σας ευχαριστώ που με τιμάτε κάθε φορά. Ακόμη και έτσι απροειδοποίητα. Λοιπόν, θα σκέφτηκα να βάλω αυτά τα λαγουδάκια, αλλά για να έχει και λίγο ενδιαφέρον το μάθημά μας, δεν θα σας δείξω απλά πώς θα κολλήσουμε. Σκέφτηκα να κάνουμε ένα χειροποίητο στεφανάκι λουλουδένιο επάνω με λουλουδάκια. Να σας δείξω δηλαδή πώς θα κάνουμε λουλουδάκια χειροποίητα χωρίς να έχουμε τα καλουπάκια που είναι τώρα όλα σε έλλειψη. Αναμένουμε να έρθουν μέσα στα μέσα του Απριλίου, θα έχουμε νέες παραλαβές. Οπότε σκέφτηκα να κάνουμε σήμερα το αυγουλάκι μας με τα κουνελάκια επίσης, αλλά να του δώσουμε και έτσι ένα στόλισμα με χειροποίητα λουλούδια. Από την πίσω μεριά θα σκεφτώ κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να βάψουμε για αρχή, όπως συνηθίζουμε, με ένα άσπρο χρώμα. Είτε έχετε άσπρο χρώμα κυμολίας, είτε ένα άσπρο ακριλικό, είτε άσπρο γέσο, είτε άσπρο πρίμερ, για να κάνετε μια μόνωση, κανένα πρόβλημα, ό,τι εσείς έχετε στη διάθεσή σας, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα βάλω ένα άσπρο υβριδικό χρώμα, που συνηθίζω πάρα πολύ να το χρησιμοποιώ. Θα πάρω ένα μαλακό πινελάκι και θα βάψω γρήγορα το αυγουλάκι μου. Λοιπόν, θα το βάψω και από τις δύο πλευρές για να μην ξαναπερνάω το χρώμα μου και καθυστερούμε, αλλά γρήγορα ίσα να το μονώσω. Και είπαμε ότι για να κολλήσουμε μια χαρτοπετσέτα είτε ένα ριζόχαρτο και θέλουμε να έχει ζωντάνια το χαρτί, το ριζόχαρτό μας ή η χαρτοπετσέτα, θέλουμε να έχει βάση ένα φωτεινό χρώμα. Γι' αυτό προτιμούμε ένα άσπρο, ένα σπασμένο άσπρο του πάγου, ένα φωτεινό μπέζ, ό,τι εσείς έχετε στην κατοχή σας. Λοιπόν, βλέπετε με το υβριδικό το χρώμα ότι έκανα την τέλεια κάλυψη με μόνο πάρα πολύ λίγο χρώμα που έχω βάλει στην παλέτα μου. Ωραία, είναι πολύ καλυπτικά, γλιτώνουμε πολλά χέρια. Θα στεγνώσω λίγο. Ζητώ συγγνώμη για το πιστολάκι που κάνει θόρυβο, αλλά τα άλλα το αθόρυβό μου δυστυχώς στα μέσα του live κάτι έπαθε από την προηγούμενη φορά και δεν πρόλαβα να το στείλω για σέρβις. Πιστεύω να το αποκαταστήσω. Παρ' όλα αυτά δεν πειράζει. Γρήγορα. Θα κάνουμε και τις δύο πλευρές. Ωραία. Τέλεια. Νομίζω ότι βλέπετε καλά. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχουμε θέμα με την κάμερα σήμερα. Ναι, είναι ένα άσπρο που έχω βάλει.
Πάμε να περάσουμε τώρα και να κάνουμε το ντεκουπάζ μας. Θα μαδίσουμε τη χαρτοπετσέτα με τα όμορφα κουνελάκια μας. Η εβδομάδα των κουνελιών στο Πολυτεχνείο συνεχίζεται. Λοιπόν, θα βάλουμε αυτό το μοτίβο. Όπως είπαμε, ξέρουμε όλοι, αφαιρούμε τη χαρτοπετσέτα μας και κρατάμε μόνο το ένα, το τύπωμα που έχει το σχέδιό μας. Με μία κόλλα ντεκουπάζ θα βάλω λίγη γεβάση. Για να πάρω ένα μαλακό πινελάκι. Αυτός ο τρόπος με διευκολύνει πάρα πολύ, όπως πολλές φορές σας έχω δείξει, ώστε να κολλήσω τη χαρτοπετσέτα μου και να μην δημιουργηθούν δίπλες και φουσκώματα και κινδυνεύω να τη χαλάσω. Άρα, εφόσον έχω βάλει λίγη κόλλα, τέλεια. Περιμένω λίγο να εξατμιστεί πολύ η υγρασία της, είπαμε, γιατί και οι κόλλες μας είναι με βάση το νερό. Ναι, ναι, οποιοδήποτε λευκό έχουμε για βάση, ωραία. Αν με ρωτάτε αυτό. Λοιπόν, θα οριοθετήσω τη χαρτοπετσετούλα μου, βγάζοντας προσεκτικά τον αέρα με το χέρι μου. Βλέπετε, την έχω στρώσει σαν να τη σιδερώνω και από μόνη της φαίνεται και είναι σαν να έχει κολλήσει. Οπότε, παίρνω την κόλλα μου και από μέσα προς τα έξω και αντίστροφα, έτσι για να βλέπετε, βγάζω τον αέρα και κολλάω. Πάντα να έχω κόλλα στο πινέλο μου, διότι αν επαναλάβω πολλές σύντομες κινήσεις χωρίς να έχω κόλλα, θα αρχίσω να φθείρω τη χαρτοπετσέτα και να μου χαλάει. Με ήπιες κινήσεις, προσπαθώντας να βγάλω τον αέρα, έχει κολλήσει. Τόσο εύκολα και τόσο απλά. Και δίχως να δημιουργηθεί ούτε μία δίπλα. Ζάρα, όπως θέλετε εσείς. Να το πούμε δηλαδή. Λοιπόν, το υπόλοιπο που έχει μαλακώσει φεύγει πάρα πολύ εύκολα και με το χέρι μου. Περνάω ένα τελευταίο πέρασμα στις άκρες, ελέγχοντας να έχει κολλήσει καλά. Και είναι έτοιμο. Δέστε πόσο εύκολα έχει κολλήσει. Χωρίς να δημιουργηθεί κανένας τραυματισμός στη χαρτοπετσέτα μου. Οπότε, γιατί μου διαμαρτύρεστε πάρα πολύ ότι δυσκολεύεστε να χρησιμοποιήσετε χαρτοπετσέτες και προτιμάτε τα ριζόχαρτα. Όχι, να το τολμήσετε. Είναι πάρα πολύ εύκολα. Αν ακολουθήσετε αυτά τα βήματα, πραγματικά είναι πολύ εύκολος ο τρόπος. Λοιπόν, θέλετε, μπορείτε να σας πω τα υβριδικά χρώματα, τα πλεονεκτήματά τους. Τα πλεονεκτήματα των υβριδικών χρωμάτων είναι ότι είναι πολύ ανθεκτικά, είναι χρώματα που μπαίνουν σε όλες τις επιφάνειες χωρίς καμιά προεργασία, δεν θα χρειαστεί δηλαδή να σταρώσω, δεν θα χρειαστεί να τρίψω μια επιφάνειά μου, μόνο αν είναι φθαρμένη και χαλασμένη, ωραία. Μπαίνουν στα έπιπλα, βάφουμε έπιπλα, κουζίνες, τα πάντα. Απλά με το κατάλληλο, τις κατάλληλες συνθήκες, απαιτούμενος χρόνος στεγνώματος μεταξύ των χρωμάτων, έχει άλλη διαδικασία όταν θα κάνουμε ένα έπιπλο. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Δεν χρειάζονται αυτά άρωμα, όχι, όχι. Κατευθείαν μπορούν να βάψουμε, να χρησιμοποιηθούν σε γυαλί, σε ύφασμα, να βάψουμε δέρμα, δερματίνη, MTF, τα πάντα. Κεραμίδι. Τώρα δεν μου έρχεται. Όλες τις επιφάνειες θέλεις πάνω. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχει στεγνώσει και γρήγορα. Okay.
για να προστατεύσω τη χαρτοπετσέτα μου για τυχόν ενσωματώσεις και οτιδήποτε άλλο θέλετε να κάνετε εσείς, καλό είναι να περνάτε ένα βερνικάκι ώστε να θωρακίζεται η χαρτοπετσέτα μας. Θα χρησιμοποιήσω εγώ ένα βερνικάκι μάτι που χρησιμοποιώ εδώ τις τελευταίες μέρες στα live μαθήματά μας. Απλά περνάω ένα γρήγορο βερνίκι ώστε να μονώσω και να προστατεύσω για τυχόν τραυματισμού στη χαρτοπετσέτα μου. Καλό κάνει, κακό δεν κάνει. Ας το προσθέσουμε και ας ακολουθούμε σωστά τα βήματα για να έχουμε και τα ωραία αποτελέσματά του. Λοιπόν... Ωραία. Πάμε λοιπόν να κάνουμε γρήγορα, γιατί θα βάλω κομμάτι από πυλό σε στεφάνι, οπότε δεν θα μπορώ να δουλέψω επειδή ο πυλός μου θα είναι φρέσκος και δεν θα μπορώ να δουλέψω την πίσω επιφάνεια. Πάμε λίγο να ολοκληρώσουμε γρήγορα και τα βήματα από με το συνδυασμό χρωμάτων που θέλουμε να κάνουμε στο πίσω μέρος του αυγού μας, ώστε να μπορώ να το δουλεύω συγχρόνως και από τις δύο πλευρές. Άρα, εφόσον έχετε γνώση αυτό, μπορώ και το γυρνάω. Τώρα, πάντα έχω πει ότι η αφορμή και η ιδέα πώς θα δέσουμε τα χρώματά μας, πάντα ξεκινάει από το μοτίβο που επιλέγω. Άρα, με βάση τα χρώματα που θέλω να δω, που θα έχει το ριζόχαρτο ή χαρτοπετσέτα μου, εκεί επάνω, με εκείνα τα χρώματα, θα πρέπει να συνδυάσω και το υπόλοιπο έργο μου, για να έχει έτσι ένα όμορφο αποτέλεσμα, να είναι και καλέσθητο. Okay? Άρα, δεν θα πάω τώρα εδώ να βάλω ένα, ένα πορτοκαλί που μπορεί να μην ταιριάζει καν, έτσι φερρυπίν το έφερα, ή κάποιο άλλο χρώμα με ένταση. Θα κυμανθούμε δηλαδή στις αποχρώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι έχω διαλέξει εδώ κάποια πολύ ωραία έτσι ανοιξιάτικα χρώματα. Είναι όλα χρώματα κυμολίας της Pendart. Ωραία. Λοιπόν, έτσι έναν όμορφο συνδυασμό ανοιξιάτικα χρώματα. Άρα, έχω επιλέξει τους συνδυασμούς, αν δείτε, είναι πάρα πολύ κοντά τα χρώματά μου με τα χρώματα που υπερισχύουν στο μοτίβο μου. Αυτός θα είναι ο πρώτερος σκοπός σας, ώστε να έχετε έτσι ένα όμορφο συνδυασμένο αποτέλεσμα στο έργο σας. Άρα, πάμε να δούμε, να κάνουμε ένα συνδυασμό πίσω. Θα ξεκινήσω να βάψω πατίνα green, λέγεται αυτό το χρώμα. Είναι ένα χρώμα κυμολίας, ανακοινώ πάρα πολύ καλά πάντα. Όπως σας έχω δείξει, εγώ πάντα ανακατεύω την κυμολία μου πριν από κάθε χρήση και κάθε φορά βλέπετε ότι δεν έχει χαλάσει το χρώμα μου, παρόλο που είναι καλά αρκετά χρησιμοποιημένο. Δηλαδή έχω κάνει αρκετές χρήσεις με αυτό. Υπό άλλες συνθήκες έχω ξαναπεί ότι η κυμολία σταθμίζει και μένει κάτω στον πάτο, οπότε χαλώ το χρώμα μου και έτσι ξεραίνονται. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο να φροντίζουμε να μην μας χαλούν τα χρώματά μας. Λοιπόν, θα κάνω ένα γρήγορο πέρασμα όλο το αυγό και στην ουσία, στην διάρκεια θα το χωρίσω στη μέση. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για να δω πώς θα το δουλέψω. Άρα, γρήγορα, περνάω ένα χρώμα κυμολίας, την πατίνα green λέγεται. Είναι από τη σειρά Decor Paint Soft από την εταιρείας Pendart. Είναι πολύ ωραία χρώματα, έχει μεγάλες αποχρώσεις, πολλές συνδυασμούς που μπορούμε να κάνουμε αρκετούς μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτό, δεν θέλω κάτι ιδιαίτερο. Περάσαμε πάρα πολύ γρήγορα. Στεγνώνουμε. Κόλλα για ντεκουπάζ έχω χρησιμοποιήσει, όχι ατλακόλ. Ποτέ δεν τη χρησιμοποιώ την ατλακόλ, γιατί δεν θα έχω το... θα δυσκολευτώ να κάνω το κόλλημα στη χαρτοπετσέτα μου. Διότι η σύσταση της ατλακόλ είναι πολύ σφιχτή, θα χρειαστεί να την αραιώσετε, με αποτέλεσμα να αρχίσετε να χαλάτε τη χαρτοπετσέτα.
πάντα έχω ξαναπεί ότι τα σωστά υλικά θα μας δώσουν και το σωστό αποτέλεσμα. Ένα λεπτάκι να φέρω λίγο χαρτοτενία. Λοιπόν, θα χωρίσω στη μέση τώρα το αυγουλάκι μου, γιατί θέλω να του βάλω μία τρεσούλα. Τώρα θα υπολογίσω περίπου που θέλω να είναι. Και έχω φτιάξει με καλουπάκι από πυλό ένα φιωγκάκι, ώστε να το κάνουμε, να το διακοσμήσουμε έτσι. Άρα στο σημείο που θέλω να είναι, να το δω λίγο κι εγώ. Εδώ νομίζω ότι είναι ωραία. Οριοθετώ την ταινία μου. Εντάξει, και να μου φύγει και λίγο πιο κάτω δεν πειράζει, διότι θα μπουν τα δύο χρώματα. Θα μπει η τρέσα στη μέση, οπότε δεν θα φαίνεται άσχημα. Άρα παρ' όλα αυτά θα κάνουμε εμείς σωστά. Κάποια σχόλια μου κολλάνε, δεν ξέρω. Αν τα κλείνετε καλά, κρατάνε πολλά χρόνια. Ναι, απλά η κυμολία είναι λίγο ιδιαίτερη χρήσα μου, γι' αυτό το διευκρινίζω. Και όταν είναι καλά οι αεροστεγές τα χρώματα, σαφέστατα και δεν θα πάθουν τίποτε. Τώρα, θα πάμε να βάλουμε... Ένα λεπτό λίγο τα χέρια μου να καθαρίσω, να κλείσω και τα χρώματά μου. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε... θα χρησιμοποιήσω αυτό το... Τώρα συγχωρέστε, με ταινία δεν φαίνεται το χρώμα. Είναι το χρώμα ένα μοβένιο πολύ ωραίο ιδιαίτερο. Να το βάλουμε κάτω για βάση. Κάνει νομίζω πολύ ωραίο, ωραία αντίθεση. Και με ένα σταμπαδωράκι θα πάω και θα περάσω το πίσω μου μέρος. Θα δουλέψουμε συγχρόνως και τις δύο πλευρές για να μην χρονοτριβούμε. Και θα αφήσουμε τελευταία την μπροστινή πλευρά για να φτιάξουμε τα χειροποίητα λουλουδάκια που σας υποσχέθηκα. Ωραία. Τι λέτε να το κάνουμε που αυτό, έτσι λέω. Για να δούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, γρήγορα γρήγορα στεγνώνουμε. Διακρίνω ότι δεν το έχω περάσει σε κάποια σημεία καλά, ακόμη λίγο χρώμα θέλει. Θα κάνω ένα γρήγορο δεύτερο πέρασμα. Ωραία. Όπως σας έχω ξαναπεί, μου αρέσει η υφή που αφήνει ο σταμπαδόρος, γι' αυτό και χρησιμοποιώ σε, όταν θέλω να δώσω δηλαδή ένα φινίρισμα που να είναι λίγο ημιάγριο το χρώμα μου, προτιμήστε να χρησιμοποιήσετε σταμπαδωράκι, και έχω ξαναναφέρει πως όσο πιο φθαρμένο είναι, τόσο πιο ανάγλυφο αποτέλεσμα θα μας αφήσει. Οπότε να μην τα πετάτε, να τα φροντίζετε και αυτά και να τα χρησιμοποιείτε. Το αυγό είναι ξύλινο, ναι, όπως είναι η βάση μου. Ναι, είναι τα χρώματα της Pedal, από τα χρώματα της σειρά της κυμολίας.
Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο το αυγό μας πουά. Θα χρησιμοποιήσω ένα stencil που έχει τα πουά, τα σχέδια. Διαφορετικά, αν δεν έχετε stencil, μπορείτε να πάρετε μία βατονέτα και προσεκτικά, με πάρα πολύ λίγο χρώμα, να κάνετε τα πατήματα και να δημιουργήσετε εσείς δικά σας πουά, σχέδια. Έτσι, εγώ τώρα έχω έτοιμο το... Ναι, φυσικά και θα μπορούσατε να βάψετε μόνο με μοβ. Ό,τι θέλετε εσείς μπορείτε να κάνετε. Απλά εγώ, επειδή θέλω να κάνω μία διχρωμία, χρησιμοποίησα δύο χρώματα, έτσι. Η δικιά σας η επιλογή χρωμάτων είναι οποιαδήποτε εσείς θέλετε. Θα χρησιμοποιήσω τώρα, επειδή τα πουά μου είναι λίγο ιδιαίτερα και για να βγει ακριβώς το στρόγγυλο και να είναι όμορφο το αποτέλεσμα, θα χρησιμοποιήσω την Cola Spray Stencil. Διαφορετικά, μπορούσατε να το περάσετε και με το πινελάκι. Άρα, θα ψεκάσω λίγο το stencil μου με την Cola Spray για stencil. Αφήνω λίγα δευτερόλεπτα να εξατμιστεί. Όχι, επάνω σε πλαστικό δεν πιάνουν, θα χρειαστεί πρώτα αστάρι, φωτεινή μου, από όσο διαβάζω το σχόλιο σου. Ωραία. Λοιπόν, έχω ψεκάσει το στένσιλ μου με την κόλλα. Θα το τοποθετήσω, να το γυρίσω λίγο για να μην το κάνω στραβά. Ωραία, οπότε έχω κολλήσει το στένσιλ μου, βλέπετε έχει κολλήσει επάνω στην επιφάνειά μου και αυτό με διευκολύνει στο να μην έχω διαρροή από το χρώμα μου. Και πάντα όταν θα χρησιμοποιείτε στένσιλ και θέλετε να αποτυπώσετε με χρώμα, όχι με πάστα, με χρώμα στην επιφάνειά σας, θα πρέπει να προσέχετε να έχετε πάρα πολύ λίγη επιφάνεια χρώματος στο πινέλο ή στο σταμπαδόρο σας, ό,τι σας διευκολύνει, για να μην έχετε διαρροή του χρώματος και χάνετε την ομορφιά από το στένσιλ, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα περάσω τώρα με ένα άλλο σταμπαδωράκι. Θα περάσω το πρώτο χρώμα, το βεραμάν που βάλαμε. Θα φύγει πολύ υγρασία, δεν θέλω πάρα πολύ. Ναι, είναι πολύ καλό αυτό το αστάρι Αφροδίτη που κάνει και για πλαστικά. Λοιπόν, και απλά περνάω τα μποναριστά. Λοιπόν, πριν βγάλω τελείως το στένσιλ μου, κοιτώ προσεκτικά εάν έχει αποτυπωθεί καλά και παντού, για να μην χάσω το αποτύπωμα το κεντρικό του, οπότε βλέπω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, το σηκώνω και βλέπετε ότι έχει δημιουργηθεί τόσο όμορφο χωρίς να έχει καθόλου διαρροή το χρώμα μου, οπότε αν χρειαζόταν το βεραμάν, συγγνώμη δεν το διάβασα, το βεραμάν δεν χρειαζόταν, απλά εγώ για να μην κάνω μισό, να το χωρίσω και όλα αυτά, πέρασα και από πάνω το μοβ, δεν χρειαζόταν, κανονικά περνάμε το χρώμα που θέλουμε. Εσείς όταν θα έχετε χρόνο στο σπίτι θα το μοιράσετε, θα το κάνετε και μισό και μισό. Εγώ έβαλα γρήγορα το βεραμάν για ευκολία. Ωραία. Λοιπόν. Έτοιμο. Το αυγουλάκι μας.
καθαρίζουμε λίγο το στένσιλ πριν στεγνώσει. Για να τα έχουμε καθαρά. Διαφορετικά σας είχα πει με το, πώς το είχαμε πει, με το Vionol, καθαρίζω τα στένσιλ μου πάρα πολύ καλά και θα κάνω, τα έχω πάντα καινούργια. Λοιπόν, τώρα έχω επιλέξει να βάλω μία ελαστική τρεσούλα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ, δέστε πόσο ωραίο σχεδιάκι αφήνει. Θα τη βάψουμε και αυτήν μαζί με το φιωγκάκι για να στεγνώνουν και θα περάσουμε μπροστά να δουλέψουμε το υπόλοιπο αυγουλάκι μας. Λοιπόν, να βάλουμε... θα βάλω τώρα το μοβ, δεν θα φύγω από τα χρώματά μου. Ωραία. Πολύ γρήγορα. Θα βάψω την ελαστική μου τρεσούλα. Και το φιωγκάκι μου θα το κάνουμε βέραμαν, αντίθετα. Απλά να τα προετοιμάσουμε να στεγνώνουν και να μην χρησιμοποιούμε σεσουάρ και κάνουμε φασαρία. Είναι και μεσημέρι. Έτσι. Λοιπόν, παρόλα αυτά βλέπω ότι έχουμε πολύ καλή παρέα. Έχουμε μαζευτεί αρκετά άτομα. Πραγματικά χίλια ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε. Χαίρομαι που σας βοηθάω, χαίρομαι που δουλεύουμε παρέα και χαίρομαι πραγματικά που βλέπω και τις δημιουργίες σας και στη σελίδα του, στην ομάδα του καλλιτεχνείου που τα ανεβάζετε και παίρνουμε κι εμείς κι άλλες ιδέες μεταξύ μας για να φτιάξουμε όλοι όμορφα και υπέροχα ανοιξιάτικα έργα και όχι μόνο, έτσι. Λοιπόν, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χρώμα, δέστε τι ωραίο βάφτηκε. Θα το αφήσω στην άκρη, να βάψω τώρα, να αλλάξω λίγο το πινέλο, να καθαρίσω λίγο το πινέλο μου και θα πάρουμε το Vera-Man, να βάψουμε το φιωγκάκι. Το οποίο σας έχω πει, το έχω βγάλει με τον πυλό Do & Dry, ο οποίος είναι ένας πολύ ωραίος πυλός για καλούπια. Το καλουπάκι, αν με ρωτήσετε, προς το παρόν δεν υπάρχει διαθέσιμο, αλλά είπα ότι μέσα στις ερχόμενες μέρες θα παραλάβουμε αρκετά για όσους ενδιαφέρονται. Έχουμε, παιδιά, είναι η καλύτερη ώρα. Ωραία, χαίρομαι. Ήτανε πολύ τελευταία στιγμή η σκέψη μου, γιατί σκέφτηκα ότι την Πέμπτη δεν θα κάνουμε το live και δεν ήξερα προχθές ότι πέφτει επάνω στην 25η Μαρτίου. Και για να σας ενημερώσω και να μην με ψάχνετε και με ρωτάτε, λέω δεν κάνουμε ένα γρήγορο live σήμερα νωρίς να ανακοινώσουμε ότι δεν θα έχουμε live την Πέμπτη. Λοιπόν, παρόλα αυτά, βάψαμε και το φιωγκάκι, έτσι γρήγορα. Δεν θα βάλω πιστολάκι, θα τα αφήσω στη διάρκεια να στεγνώνουν λίγο μόνα τους. Και πάμε λίγο να δουλέψουμε τώρα τα λουλουδάκια που θα σας δείξω. Αχ, σε ευχαριστώ πραγματικά. Λοιπόν, εδώ λίγο το λέρωσα. Βλέπετε, εδώ μου λερώθηκε λίγο, αν το διακρίνετε κι εσείς, δεν πειράζει. Παρ' όλα αυτά, επειδή βάλαμε το βερνίκι, θα βοηθήσει να σβήσουν όλες οι ατέλειες που έκανα, τα πιάσα με τα χέρια μου δηλαδή και το λέρωσα. Ωραία. Γι' αυτό πάντα να χρησιμοποιείτε το βερνίκι σαν μονοσύ, έτσι ώστε να σας προστατεύει τις δημιουργίες σας.
Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τώρα πώς θα φτιάξουμε τα λουλουδάκια. Εγώ τώρα πώς τα έχω στο μυαλό μου. Αν θέλετε, μπορώ να σας δείξω πώς θα κάνετε χειροποίητα τριανταφυλάκια, αλλά επειδή η χαρτοπετσέτα μου δεν έχει τριανταφυλάκια και έχει, πώς τα λένε αυτά τα λουλουδάκια, πέστε μου λίγο κι εσείς, νάρκισσος, κάπως τα λένε. Αυτό είναι ζουμπουλάκι, να δείξουμε δηλαδή κάτι σε αυτό το στυλ. Θα σας δείξω όμως πώς κάνουμε και τα τριανταφυλάκια, ένα πάρα πολύ εύκολο, μια πολύ εύκολη τεχνική. Τώρα, τι να βάλω εδώ για να έχουμε λίγο επιφάνεια. Λοιπόν, θα πάρω αυτό το καπάκι από το τάπερ μου, που έχω μέσα τα χρώματα, τα καλούπια μου. Λοιπόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε αυτή την περίπτωση και τον ελαστικό πυλό αυτόν, και τον αρτίστα, τον οποίο είναι ένας πυλός, είπαμε, πολύ ιδιαίτερος για να φτιάξω χειροποίητα λουλούδια, ο οποίος είναι όταν στεγνώσει πάρα πολύ ελαφρύς. Άρα, όταν θα θέλω να κάνω μια πολύ μεγάλη δημιουργία με αρκετό πυλό, για να μην μου βαρύνει και πόσο μάλλον όταν θα το κολλήσω επάνω σε ένα καμβά, καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε έναν τέτοιο είδους πυλό που είναι πολύ ελαφρύς. Ωραία. Εγώ τώρα θα σας δείξω με αυτό που τον έχω ήδη ανοιχτό. Και αν δεν μας φτάσει, θα δουλέψουμε και από τον άλλον. Λοιπόν, θα σας δείξω πρώτα πώς θα κάνουμε λίγα τριανταφυλάκια. Λοιπόν, θα χωρίσω λίγα μπαλάκια. Ένα, δύο. Ανάλογα το πόσο μεγάλο θέλω να είναι το τριανταφυλλό μου, θα κάνω μεγαλύτερη μπαλίτσα. Αν θέλω να είναι μικρούλι, θα κάνω πιο μικρά μπαλάκια. Ωραία. Εσείς θα προσαρμόσετε το μέγεθος που θέλετε να έχει το λουλουδάκι σας. Τρεις, τέσσερις μάλλον και μία ακόμη πέντε. Λοιπόν, θα δημιουργήσω παπαρούνες να δείξω. Δεν τις έχω κάνει πρόβα τώρα τις παπαρούνες, κάποια άλλη στιγμή, γιατί όχι. Λοιπόν, ανοίγω απλά ένα απλό το κάνω ένα απλό σαν όχι πάρα πολύ λεπτό, κρατώ λίγο, να έχει λίγο σύσταση ο πυλός μου, μην είναι τσιγαρό χαρτό ο πυλός. Ωραία. Και επανωτίζω το ένα επάνω στο άλλο. Βλέπουμε. Κρόκος είναι, ωραία, είναι πολύ χαμηλά. Λουλουδάκια, ναι, αυτό, ωραία. Αν και τα αγαπώ πάρα πολύ τα λουλούδια, αυτά μου διέφυγε τώρα πώς λέγεται. Θα δείξουμε περίπου κάτι αντίστοιχο. Πολύ εύκολο νομίζω. Λοιπόν, ανοίγω λοιπόν μικρά στρόγγυλα πιτάκια, να πω, πιτούλες με τα χέρια μου. Όχι, δεν έχουμε ισόπ ακόμη, περιμένουμε, είναι όλα έτοιμα, αλλά περιμένουμε λίγο ακόμη την επιδότηση που λογικά σε λίγες μέρες θα μας απαντήσουν και σε λίγο πιστεύω καιρό να είμαστε διαθέσιμοι προς όλους σας. Λοιπόν, έχω δημιουργήσει, ενώσαμε τα πιτάκια που ανοίξαμε και απλά δημιουργώ ένα κύλινδρο. Ωραία. Βλέπετε ότι αμέσως έχουμε δημιουργήσει τα πέταλα από το τριαντάφυλλό μας. Και τηλεφωνικώς μπορείτε, φυσικά. Φυσικά. Και πιστεύω να είμαι και εγώ αυτές τις μέρες στο τηλέφωνο. Λοιπόν, με ένα κοπιδάκι, με ένα μαχαιράκι, με ένα αντικείμενο που είναι για πυλό, ό,τι εσείς θέλετε, απλά χαράζω στη μέση και κόβω τον κύλινδρο που έχουμε φτιάξει. Ανοίγω τα πεταλάκια
Λοιπόν. Και δέστε πόσο όμορφο τριανταφυλάκι δημιουργήθηκε. Εύκολα. Πάρα πολύ εύκολα. Πανεύκολο. Πολύ εντυπωσιακό. Νομίζω ότι το έχω ξαναδείξει σε live. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να πειραματιστείτε και να φτιάξετε ένα υπέροχο έργο με δικά σας χειροποίητα λουλουδάκια. Οπότε βγάλαμε 2 κατευθείαν. Επίσης, εάν θέλουμε να μεγαλώσουμε το τριανταφυλάκι μας, στη φάση αυτή που είναι το τριαντάφυλλο, μπορώ να κάνω το ίδιο πεταλάκι. Κυριακή, δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να διαβάσω όλες σας τις ερωτήσεις, δεν προλαβαίνω, κορίτσια, συγγνώμη, γιατί δουλεύω παράλληλα. Δεν προλαβαίνω να σας παρακολουθήσω, αλλά ό,τι βλέπω, είπαμε, λείπει ο κύριος Διευθυντής σήμερα, του έδωσα ρεπό. Λοιπόν, απλά ανοίγω το ίδιο πεταλάκι, ίσως και λίγο πιο μεγάλο, και πηγαίνω στο αρχικό μου να προσθέσω φύλλα. Τα πέταλα μάλλον, συγγνώμη, όχι φύλλα. Ωραία. Κάνω 2-3 τέτοια και μεγαλώνω το τριαντάφυλλό μου. Άρα, εσείς θα αποφασίσετε πόσο μικρό ή μεγάλο θέλετε να είναι το τριαντάφυλλό σας. Βλέπετε ότι μεγαλώνει. Απλά κάθε φορά το πεταλάκι το βάζω στο αντίθετο σημείο για να μεγαλώσει και να γίνει μεγάλο το λουλούδι μας. Έτσι, ανοίγω. Πάρα πολύ εύκολο, πολύ εντυπωσιακό, αλλά καλό είναι να αφήσετε να στεγνώσει ο πυλός και μετά να επέμβετε να το βάψετε. Θα έχετε πολύ πιο εύκολη, θα είναι πολύ πιο εύκολο να βαφτεί. Όσο είναι φρέσκος, δεν θα μπορούμε να βάλουμε εύκολα τα χρώματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα το δουλέψω λίγο πρόχειρα και αν δεν... αν μας ζωρίσει πολύ θα το ολοκληρώσουμε μετά. Εμένα με ενδιαφέρει να δείτε τον τρόπο που θα το φτιάξετε και εσείς. Ωραία λοιπόν, εύκολο, δεν είναι κάτι δύσκολο. Ας κρατήσουμε αυτά τα 2, μήπως τα βάλουμε εδώ. Και πάμε να κάνουμε το στυλ αυτού του λουλουδιού. Έτσι που μοιάζει, αν το δείτε, είναι ίδιο σχεδόν με της χαρτοπετσέτας μας το σχέδιο. Οπα. Λοιπόν, άρα, τι κάνω. Ακόμη πιο εύκολο. Επίσης προσαρμόζω το μέγεθος που εγώ θέλω να είναι μικρό ή μεγαλύτερο. Ωραία, κάνουμε ένα μπυλάκι, το οποίο θα δώσω λίγο κοτσάνι. Το βλέπουμε. Λοιπόν, θα πάρω ένα ψαλιδάκι και θα χαράξω στη μέση. Κατευθείαν έχω δημιουργήσει ένα μικρό μπουκετάκι που αν το δούμε μπορεί να είναι το κλειστό άνθος από τη χαρτοπετσέτα μου. Ωραία. Είναι ο πυλός do και dry, αν ρωτάτε αυτό και μεταξύ σας. Εννοείται μπορεί να απαντάτε εφόσον δεν προλαβαίνω εγώ με όλη μου την χαρά, δεν θα υπάρξει παρεξήγηση, είσαι σαν να διευκολύνει τον άλλον. Οπότε, κάναμε ένα μικρό μπουκετάκι. Μπορώ αυτό να το κάνω, να το πολλαπλασιάσω, εάν το κόψω στη μέση, να κάνω 4. Και έχει γίνει αμέσως ένα όμορφο λουλουδάκι. Μπορώ αν θέλω αυτό να το δώσω μια κλίση με τα χέρια μου. Έτσι. Να γυρίσω το ένα στο άλλο και να δημιουργήσω ένα... Σαν να βγάλω δηλαδή το ζουμπουλάκι. Φτιάχνοντας το ένα επάνω στο άλλο. Βλέπετε, μπορούμε να φτιάξουμε δηλαδή κάλλιστα ένα ζουμπουλάκι με αυτόν τον τρόπο. Λίγο φαντασία, λίγο θέληση, λίγο πειραματισμός και θα δείτε ότι θα βγάλετε κι εσείς τα δικά σας λουλουδάκια. Πάμε να στήσουμε λίγο εδώ περίπου
πώς θα είναι το στεφάνι μας γύρω-γύρω. Και σιγά-σιγά να ολοκληρώνουμε το έργο μας. Είπαμε, κάνουμε μια μικρή μπαλίτσα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι η πρώτη μέρα της άνοιξης και πιστεύω, παρόλο που ο καιρός δεν βοηθάει, πιστεύω το έργο μας να γίνει πολύ ανοιξιάτικο σήμερα. Λοιπόν, δέστε πόσο εύκολο και όμορφο είναι. Ο πυλός ο ελαφρύς, αν εννοείται αυτός, είναι ο αρτίστα που κάνει το έργο μας, τον πυλό τα στεγνώσει πάρα πολύ ελαφρύ. Ωραία. Εδώ τώρα μπορώ να επέμβω με το ψαλίδι και να κάνω μέσα και άλλα. Πιο μικρά. Και να πολλαπλασιάσω το μπουκέτο μου. Βλέπετε, έχει σαν να έχουμε δημιουργήσει μέσα το μίσχος, πώς λέγεται, του λουλουδιού μου. Okay. Θα τα βάλω περίπου έτσι. Θα φτιάξω 2-3. Και στη συνέχεια θα δω πώς θα τα κάνω σαν στεφάνι που θέλω, για να δούμε πώς θα γίνει μια ωραία σύνθεση. Φυσικά θα τα βάψουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, απλά, αν θέλω να είναι μεγάλο ή μικρό, θα κάνω ένα ή δύο. Και κάποιο πιο μικρό, δεν με πειράζει. Λοιπόν, και αν θέλουμε, έτσι όπως το έχουμε έτοιμο, μπορώ να κάνω και ένα μπυλάκι. Γεια σου Γιώτα μου. Λοιπόν, μπορώ να κάνω και ένα μπυλάκι και να το βάλω μέσα. Βέβαια, τώρα δεν θα μου κολλήσει εμένα καλά. Εδώ ίσως θα βόλευε να έχω και λίγο μια κόλλα. Για να το δημιουργήσω. Λοιπόν, γεια σου Δεσποινούλα μου. Πες για τον πυλό μας που είναι πολύ ωραίος, που τον έχεις δοκιμάσει και τον αγαπάς και δεν τον αλλάζεις. Λοιπόν, το πουλά είναι stencil. Ναι, ναι, λοιπόν. Έτσι, λοιπόν, θα φτιάξουμε ακόμα λίγο. Βλέπετε, είναι πολύ εύκολο. Ήταν ξαφνικό, πάρα πολύ ξαφνικό. Επειδή ήθελα να δουλέψω ένα έργο και να το ανεβάσω σήμερα στο κανάλι μου στο YouTube και θα το φτιάχνα όπως και να έχει, λέω, δεν κάνουμε ένα γρήγορο live σήμερα, το βιντεάκι του YouTube, παρέα, και να ανέβει μετά, που πιστεύω να προλάβω να το ανεβάσω. Λοιπόν, δέστε πόσο όμορφο βγαίνει. Και αν το κάνω και άλλη εσοχή μέσα και το σπάσω, βλέπετε τι ωραίο μου. Φανταστείτε τώρα αυτό να στεγνώσει και να βαφτεί. Θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία σύνθεση. Έτσι, κάποια στιγμή ίσως σας κάνω και ένα βίντεο, ένα έργο μόνο με πυλό και σαν στεφάνι. Θα το προσπαθήσω γι' αυτό, απλά θέλει χρόνο. Οπότε θα μου δώσετε λίγο εσείς τις ιδέες και εγώ θα σας τις υλοποιώ.
Θα δω πώς θα το δέσω τώρα, ας κάνω 2-3 ακόμη. Νομίζω ότι θα γίνει πάρα πολύ ωραίο σαν στεφανάκι γύρω-γύρω από το αυγουλάκι μας. Το τριανταφυλάκι δεν θα το βάλω τελικά, τα χαλάω, δεν μου αρέσει για το συγκεκριμένο έργο. Όχι ότι δεν είναι ωραίο. Ο πυλός για τα λουλούδια, αυτός που χρησιμοποιώ, έχει 2,5 ευρώ, είναι ο οικονομικός. Ο αρτίστα όμως είναι ακριβότερος, είναι στα, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 8 ευρώ, αυτά 90, εκεί γύρω. Να μην λέω και λάθος, αλλά τόσο έχει. Όχι, μπορούμε να το χρωματίσουμε τον πυλό αμέσως. Απλά τα συγκεκριμένα λουλουδάκια, επειδή έχουν σοχές και είναι πιο δύσκολο στο να είναι, να βαφτούν όσο είναι φρέσκα, καλό είναι να κάνετε τη σύνθεσή σας, να στεγνώσει και έπειτα να το βάψετε. Λοιπόν, ναι, πραγματικά χαρούλα μου, είναι τέλειος τρόπος, πάρα πολύ εύκολος, δεν ξέρω αν το γνωρίζατε, ίσως το έχω ξαναδείξει και ίσως θα ρω ότι πρέπει να κάνω κάπου να το έχω δείξει στην αρχή, αλλά δεν ξέρω αν έδειξα αυτά τα λουλουδάκια, πρέπει να είχα δείξει τα τριανταφυλάκια εκεί. Λοιπόν, απλά χωρίζω, βλέπετε ότι το ξανακόβω για να σηκωθεί μέσα ο πυλός και να δημιουργήσει το μίσχο που έχει το λουλούδι μου. Δέστε το. Θα τα κολλήσουμε με μια κόλλα ισχυρή. Ωραία. Ο ελαφρύς πυλός στεγνώνει πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, είναι ελαφρύς πυλός αέρος. Να κάνω ένα live πώς φτιάχνουμε διάφορα λουλούδια από πυλό. Ναι, ευκαιρία. Σήμερα κάναμε ένα live με λουλουδάκια. Γιατί όχι. Λοιπόν, σας είπα, δεν το είχα μελετημένο. Απλά η χαρτοπετσέτα μου έδωσε τη σκέψη να βάλω τα λουλούδια. Γιατί τι να έκανα, απλά να κόλλαβα και να σας το έδειχνα. Εντάξει, να δείξουμε και κάτι που να έχει και λίγο ενδιαφέρον. Το να κολλήσουμε όλοι το κάνουμε, έτσι. Okay. Απλά εγώ θα τα κάνω λίγο γρήγορα τώρα. Εσείς πάντα, πάλι το λέω, καλό είναι να αφήσετε χρόνο να σας στεγνώσει ο πυλός και μετά να τα βάψετε. Ναι, βίντεο με λουλούδια. Ίσως κάνουμε ένα στεφάνι με λουλούδια. Γιατί όχι. Που γίνεται εξαιρετικό. Πολύ ωραία ιδέα, ωραία. Χαίρομαι που σας αρέσουν οι ιδέες μου. Έτσι, τις υλοποιούμε εδώ μαζί παρέα. Mm-hmm. Τώρα που έρχεται η άνοιξη και σήμερα μάλιστα που ήρθε και μια κυρία το πρωί, νομίζω πρέπει να είναι και στο live μας η Κυριακή. Μου είπε γιατί δεν μας κάνεις ένα live με ένα στεφάνι. Λοιπόν, δέστε πόσο όμορφα θα καθίσει επάνω. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνονται. Έτσι. Λοιπόν, θα βάζατε και κάτω στα κουνελάκια. Τώρα θα δούμε τι θα κάνουμε. Να δούμε πώς θα μας βγει. Παρόλα αυτά, και πασχαλιές, ναι βέβαια θα γίνουν, απλά θα, τα κάνετε, θα το κάνετε πολύ μικρότερο να βγει πασχαλίτσα, έτσι, γιατί αυτό τώρα είναι λίγο μεγάλο για πασχαλιά.
να αρχίσει να άρχεται λίγο. Ωραία, ακόμα λίγο θέλει. Θα περιμένω και εγώ να δω τις δικές σας δημιουργίες με χειροποίητα λουλουδάκια και αν βρείτε και κάποια άλλη ωραία ιδέα, ευχαρίστως να το ανεβάσετε βήμα-βήμα στην ομάδα του καλλιτεχνείου μας που τρέχει και ένας διαγωνισμός για όσους δεν έχουν λάβει μέρος. Μέχρι 31 του μήνα μπορείτε να ανεβάζετε στην ομάδα του καλλιτεχνείου την ανοιξιάτικη δημιουργία σας. Δεν με ενοχλεί αν έχει ανέβει σε άλλη ομάδα, πραγματικά η σελίδα μας είναι για να αλλάζουμε ιδέες και όχι να έχουμε κρυφά έγα, έτσι, αλίμονο. Οπότε, δύο τυχερές, το live που θα γίνει στην 1η Απριλιά θα κληρωθούν δύο δωροεπιταγές των 50 ευρώ για εσάς που είστε κάθε φορά δίπλα μας. Εγώ σας ευχαριστώ, Κατερίνα, που κάθε φορά είστε δίπλα μου. Και η Θεσσαλονίκη βρέχει και στη Δράμα σήμερα βρέχει. Ο καιρός πραγματικά είναι πολύ κατσούφης. Δεν θυμίζει καθόλου παρά άνοιξη, καθόλου άνοιξη, παρά μόνο φθινόπωρο. Αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα ανοίξουν και οι μέρες. Θα ανοίξει και η διάθεσή μας και ελπίζω να είμαστε σύντομα όλοι στις καθημερινότητας μας. Να το γυρίσω λίγο μπροστά μου, σας παρακαλώ να το δω. Νομίζω ότι είναι πολύ όμορφο. Εδώ κάτι δεν μου κάθεται. Λοιπόν. Δέστε πόσο όμορφο στεφανάκι έχει γίνει, πόσο μάλλον να βαφτεί. Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δω αν ταιριάζει, να σας δείξω και πώς θα κάνουμε, αν θέλετε και κάποιο φιλαράκι να βάλετε στην σύνθεσή σας. Το φιλαράκι είναι πάρα πολύ εύκολο. Ωραία. Λοιπόν, απλά δίνω το σχήμα που έχει το φύλλο κατευθείαν με το χέρι μου, ανάλογα πόσο φαρδί ή πόσο λεπτό θέλω να είναι. Ωραία. Και με ένα κοπιδάκι, με ένα χαρακτικό εργαλειάκι, τι έχετε εσείς, ακόμη και με ένα μαχαίρι, δίνετε τις εσοχές που έχει το φύλλο. Έτσι, εντάξει, τώρα το έκανα πολύ άγρια, πολύ γρήγορα και θα γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο λεπτό φιλαράκι. Και μπορούμε να το βάλουμε στη σύνθεσή μας. Παρ' όλα αυτά, εγώ, για να μην χρονοτριβώ, έβγαλα έτοιμα οι έξυπνοι φιλαράκια και θα δω αν ταιριάζει να τα βάλω έτσι λίγο κάπου στο στεφάνι μου για να δώσουμε και λίγο μια ωραία, ένα ωραίο τελείωμα. Λοιπόν, πάμε να το κολλήσουμε και να το βάψουμε. Και θα σας δείξω και έναν εύκολο τρόπο πώς θα το βάψουμε. Γιατί είναι νοπός ο πυλός μας. Έτσι πρέπει να το διευκολύνω δηλαδή το έργο μου. Τώρα θα χρησιμοποιήσω τη Heavy Body Gel. Γιατί όλο χρησιμοποιώ την Ducky Glue και μου τη ζητάτε και τώρα είναι σε έλλειψη. Περιμένω και αυτήν από αρχές Απριλίου.
η Καντένς θα παραλάβει, οπότε θα έχουμε και εμείς. Άρα θα βάλουμε την τη heavy body gel τώρα για να κολλήσουμε τα λουλουδάκια μας. Δεν υπάρχει Αφροδίτη, τα καλούπια μας είναι όλα σε έλλειψη. Μακάρι σύντομα να έρθουνε. Όπως έχω πληροφορηθεί, θα έχουμε μέσα Απριλίου πάρα πολλά καλούπια. Βάζω απλά με τη σπάτουλά μου το Heavy Body Gel. Είναι μια πάρα πολύ ισχυρή κόλλα για όσους δεν τη γνωρίζουν. Ωραία, είναι πραγματικά πολύ καλό υλικό. Κολλάει τα πάντα μέχρι και μέταλλο. Λίγο με το χέρι ενώνω και το κομμάτι από το μίσχο που έχει το λουλούδι για να κολλήσουν. Να το βοηθήσω δηλαδή να κολλήσει. Με το Heavy Body Gel, τώρα αν λες αυτό Αφροδίτη, μπορούμε να γεμίσουμε τα καλούπια της δανδέλας, έτσι, και να βγάλω ένα πάρα πολύ ωραίο δανδελένιο καλουπάκι. Όπα, εδώ λίγο το χάλασα. Δεν πειράζει, θα βάλω κόλλα. Απλά βάζω από κάτω αρκετό υλικό. Έτοιμο. Λίγο να δω τι δεν έχω κάνει σωστά. Εδώ κάτι δεν μου αρέσει. Θα το διορθώσω. Άμπρα, έτσι. Λοιπόν, και θα βάλω και λίγα φιλαράκια που έχω ετοιμάσει για διακόσμηση. Λοιπόν, βλέπετε ότι νομίζω ότι δεν έχει χρόνο πολύ, τόσο πιο πολύ στο να το φτιάξω τα λουλούδια, ακόμη πιο εύκολα γίνανε από ότι να τα κολλήσω. Έτσι, είναι εύκολος τρόπος να κάνετε έτσι μια ωραία συνθεσούλα.
φορτώσω κιόλας. Νομίζω ότι αυτό δεν μου αρέσει εκεί. Το βάλουμε εδώ. Ούτε και εκεί μου αρέσει. Λοιπόν, δεν θα το φορτώσω. Τόσο όσο φτάνει. Να καθαρίσω λίγο τα χέρια μου. Τα σχόλια κολλάνε, δεν τρέχουν. Όχι, δεν κολλάνε, απλά είναι το ένα πάνω στο άλλο και δεν προλαβαίνω να τα διαβάσω. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι... Και φαίνεται ότι εδώ το λαγουδάκι το ένα μυρίζει τα λουλούδι μας. Για δέστε, η μητούλα του. Βέβαια, λίγο χάθηκε ο καημενούλης ο κούνελος. Θα ανεβάσω εγώ το φιλαράκι. Λοιπόν, είναι σαν να μυρίζει με τη μουσούδα του το μπουκέτο που φτιάξαμε. Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα. Για να βάψουμε γρήγορα γρήγορα το στεφάνι και εύκολα, θα νερώσω το χρώμα κυμολίας. Δηλαδή θα κάνω θα χρησιμοποιήσω αυτή τη φορά το pink, έτσι, το baby pink, το ροζάκι. Το οποίο μου και αυτό είναι στο χρώμα, τα παστέλ χρώματα. Λοιπόν, και με υγρασία αρκετή, πάρα πολύ αρκετή υγρασία, θα δείτε ότι το νερώνω πάρα πολύ. Υπό άλλες συνθήκες, εσάς αν στεγνώσει ο πυλός, μπορείτε να το βάψετε με ένα μικρό πινελάκι πολύ πιο προσεκτικά. Όμως εγώ δεν μπορώ τώρα να το ζωρίσω με καλό με χρώμα ισχυρό. Δεν θα μπορέσω να το βάψω, έτσι. Απλά παίρνω αρκετή υγρασία, θα το βάλω εδώ λίγο να βλέπετε. Αρκετή υγρασία και περνάω επάνω ακανόνιστα. Δεν χρειάζεται να το βάψω τέλεια γιατί θέλω να το κάνω και πιο vintage, έτσι. Απλά με το νερωμένο μου χρώμα και πινέλο. Επίσης μπορείτε να βάλετε, άλλη μια ωραία ιδέα, μπορείτε να βάλετε σε ένα μικρό βαζάκι το νερωμένο σας χρώμα και να ψεκάσετε επάνω στα λουλούδια. Επίσης θα γίνει. Αφόσον το νερώσετε βέβαια πάντα, έτσι. Λοιπόν. Λοιπόν, αυτό. Βλέπετε ότι ο πυλός μου βάφεται πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα. Και λίγο που μένει άσπρος, δεν πειράζει, θέλω και μένει άσπρο, εντάξει. Λοιπόν, μάλλον να το γυρίσω έτσι να το δείτε. Βάφτηκε πολύ γρήγορα, χωρίς να πιέσω, με πολύ ελαφριές κινήσεις, ίσα ίσα να πατάει και να χρωματίζεται ο πυλός μου. Τώρα θα στεγνώσω φυσικά πολύ καλά για να κάνουμε λίγο το επόμενο βήμα. Όχι, δεν θα μείνουν ροζ τα φύλλα, μη στεναχωριέστε. Θα τα κάνουμε πράσινα. Θα βάλουμε και κίτρινο. Απλά το πρώτο μας χρώμα, το πολύ νερωμένο,
ίσα ίσα να αρχίσει και να δένει το στεφάνι. Γι' αυτό το έκανα έτσι. Ωραία. Τώρα, με επιλογή χρωμάτων, αν θέλω να βάλω ένα μοβάκι, αν θέλω να βάλω ένα κιτρινάκι, να βάλω πράσινα στα φύλλα μου, όπως είναι η σύνθεσή μου, θα επέμβετε εσείς με πολύ λίγη λεπτομέρεια, όπως και εγώ τώρα, σιγά σιγά, θα σας δείξω. Θα βάψουμε λίγα λουλουδάκια, να τα κάνουμε λίγο διαφορετικά. Λοιπόν, θα πάρω πάλι την ποκαμβίλια, το χρώμα το μοβ. Ωραία. Και κάποια σύνθεση. Τώρα λίγο να το βλέπω. Θα κάνω μια διχρωμία. Ωραία. Κάποια θα τα κάνουμε λίγο, θα βάλουμε και λίγο κίτρινο. Τώρα δεν μπορώ να το έχω για να βλέπετε, δεν μπορώ να βλέπω που βάφω, οπότε συγχωρέστε με λίγο να το βλέπω εγώ. Και λίγο εδώ να σβήσω που λέρωσα. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Πάμε να βάλουμε τώρα και λίγο το κίτρινο, να αρχίσει να χρωματίζεται η σύνθεσή μου. Έτσι, με ό,τι χρώματα έχετε τώρα, δεν είναι απαραίτητο να είναι ακριβώς τα ίδια. Θα κάνετε εσείς τη δική σας ανοιξιάτικη σύνθεση. Ωραία. Τώρα θα στεγνώσω. Βάλουμε και λίγο λαχανοπράσινο στα φύλλα. Λοιπόν, λίγο πρασινάκι. Με λίγο το πιστάτσιο θα βάλω το λαχανοπράσινο, πάλι χρώμα κυμολίας, για να βγάλω λίγο μια πιο λαχανή απόχρωση, γιατί μου ήρθε λίγο σκούρο εκείνο. Ωραία, δεν με πειράζει που φαίνεται και λίγο το ροζάκι από κάτω. Δέστε πόσο όμορφο φαίνεται. Και επίσης εδώ στα τελειώματα από το αυγό μου μπορώ να βάλω
το πράσινο, ώστε να δημιουργήσω ένα φόντο, σαν να είναι από κάτω η πρασινάδα μου. Ωραία. Έτσι, γύρω γύρω από το αυγό. Τα λουλουδάκια πώς έγιναν, θα ανατρέξετε όταν θα ανέβει το βιντεάκι και θα δείτε βήμα-βήμα πώς τα δημιουργήσαμε. Είναι πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος. Απλά τώρα για να μην ξαναπαναλαμβάνουμε τα ίδια. Λοιπόν, έχω βάλει και λίγο πρασινάκι κάτω στο στεφάνι μου για να δημιουργήσουμε λίγο βάθος. Ωραία, όπως και γύρω γύρω στο αυγό μου. Απλά μου τζουρώνω και σβήνω λίγο με το μωρομάντιλο και έχω δημιουργήσει και ένα ωραίο, μια όμορφη και γρήγορη ενσωμάτωση. Λοιπόν, δέστε πόσο όμορφο γίνεται. Λοιπόν, και μια τελευταία πινελιά μπορώ να βάλω από το πράσινο, από το λαχανοπράσινό μου έτσι επάνω, μέσα στα λουλουδάκια, σαν να κάνουμε το μίσχο. Είπαμε, είναι ανοιξιάτικο στεφάνι, θέλει χρώμα, θέλει ζωντάνια. Ωραία. Τώρα δεν με βοηθάει πολύ το ότι είναι φρέσκος ο πυλός μου. Παρ' όλα αυτά θα δείτε ότι γίνεται πάρα πολύ όμορφο. Θα μου δώσετε λίγο χρόνο ακόμη. Πραγματικά έγινε πολύ όμορφο. Τώρα, τι θα κάνω. Εγώ ξέρετε ότι αγαπώ το dry brush, άρα θα κάνουμε λίγο dry brush να φωτίσουμε τα λουλουδάκια μας και αυτά θα το κάνω σήμερα όχι με άσπρο, θα σας δείξω κάτι λίγο διαφορετικό. Κάθε φορά θέλω να σας δείχνω νέα υλικά, να το βρω λίγο μόνο. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσουμε ένα πάρα πολύ ωραίο υλικό που αγαπάω επίσης πολύ, ίσως δεν έχω δείξει ποτέ με αυτό το υλικό. Είναι η Sabi Past, η οποία είναι ένα υλικό σαν γκέσο, δεν είναι γκέσο, είναι πολύ πιο υδαρές, ούτε αστάρι. Έχει την υφή ότι είναι σαν αστάρι, όμως δεν είναι. Αυτό τώρα τι κάνει. Εάν θέλετε π.χ. να δώσετε ένα αποτέλεσμα, πώς να το πω, vintage πάλι, στο αποτέλεσμα, στο χρώμα σας, αυτό το υλικό πραγματικά με πατίνες, σε συνδυασμό με πατίνες, δίνει πολύ ωραίο εφέ. Θα τύχει να σας δείξω κάτι που κάνω μόνο με σκούρο χρώμα και αυτό, να δείτε το αποτέλεσμα. Τώρα δεν θα φανεί εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως θα δώσει ένα πολύ ωραίο φινίρισμα στο έργο μας. Πάμε να δούμε πώς θα το δουλέψουμε. Πάλι με χοίρινο πινέλο. Τώρα έχω σηκωθεί κορίτσια και δεν βλέπω τα σχόλια. Δεν ξέρω τι μου γράφετε, αν με ρωτάτε κάτι. Παίρνω από αυτό το υλικό, πάλι με το τρίχινο πινέλο μου. Και αυτό που θα κάνω είναι να περάσω επάνω από το στεφάνι μου. Ναι, μεν το ασπρίζει, αλλά όταν θα στεγνώσει θα δώσει ένα πραγματικά πολύ ωραίο αποτέλεσμα αυτή. Είναι πατίνα, ένα υλικό, σαν πατίνα υλικό, σαν παλαιώσεις υλικό. Δεν ξέρω, εγώ το χρησιμοποιώ πολύ πάντως. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται?
Είναι ένα τέλειο στεφανάκι. Λοιπόν, αυτό λέγεται Sabi Past. Είναι ένα υλικό πάρα πολύ οικονομικό, έχει 3,80, αλλά βάζουμε τόσο λίγο στο έργο μας και δημιουργεί ένα πολύ ωραίο vintage αποτέλεσμα. Πραγματικά θα το δείτε λίγο και εδώ και στα επόμενα που θα δουλέψουμε. Λοιπόν, και αν θέλετε τώρα και ακόμη λίγο ένταση στο έργο σας, μπορείτε να βάλετε και πατινούλες. Για να δω εγώ ποια θα βάλω. Λοιπόν, το μαγικό κουτάκι. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και τη χαμελέον που είχαμε βάλει πριν, στα προηγούμενα έργα μας, έτσι που βγάζει ένα... Τώρα μου βγάζει πορτοκαλί, την άλλη φορά έβγαλε βιολετή. Παίρνει... Είναι μαγικές αυτές οι μπαξ πατίνες, οι χαμελέον, ανάλογα το φόντο που έχουμε στο έργο μας, βγάζουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Αν θυμάστε στο έργο με το μπλε το μπουκάλι, τη φωλιά, χρησιμοποίησα την ίδια και μας έβγαζε βιολετή αποτέλεσμα. Τώρα βλέπετε ότι βγάζει κίτρινο αποτέλεσμα. Είναι πραγματικά είναι μαγικές αυτές οι πατινούλες. Έτσι, λίγο. Δεν θέλω να βάλω μεγάλη ένταση με μαύρο χρώμα και όλα αυτά. Θέλω να είναι έτσι λίγο πιο φυσικό σήμερα το έργο μας. Και θα βάλω και λίγο κόκκινη, που μου αρέσει, και μάλιστα και λίγο πράσινη. Μου αρέσει πολύ. Έτσι εδώ βγάζει λίγο το αποτέλεσμα μόνο με πατινούλες. Να δω που είναι η κούπερ μου λίγο. Να. Όχι, δεν κάνει, δεν μου αρέσει. Εντάξει, δοκιμές τζάμπα είναι. Έτσι, να δώσουμε λίγο μια άλλη αίσθηση. Ωραία. Δέστε πόσο ωραίο βγαίνει και με την κούπερ, την κόκκινη. Ωραία. Έτοιμο λοιπόν από τη μία μεριά. Νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ ωραίο. Παρ' όλα αυτά, έχουμε να τελειώσουμε λίγο και το πίσω μέρος. Να κάνουμε και γρήγορα τη βάση. Και θα σας αφήσω να πιείτε τον απογευματινό σας καφέ, αν δεν τον έχετε πιει, παρέα μου. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται? Πανέμορφο έργο, μας έφτιαξες, μπράβο, σας ευχαριστώ. Πραγματικά είναι πολύ δεμένο, μα όλο το τη σύνθεση που έχει το ριχατοπετσέτα μου. Λοιπόν, εδώ λίγο φαντουζικό σε αυτή τη μουσούδα του να φαίνεται. Και όντως είναι πραγματικά σαν να μυρίζει το λουλουδάκι, το έτυχε, έτσι, έτυχε αλλά πέτυχε. Λοιπόν, τώρα, είχαμε κάνει εδώ μια ωραία προεργασία. Εφόσον είμαι στο βίντεο υλικό μου, θα δείτε, τώρα πώς να το πιάσω για να μην το χαλάσω, φοβάμαι. Λοιπόν, παρόλα αυτά, θα δείτε ότι αυτό το βίντεο υλικό κάνει και πολύ ωραίο dry brush. Δίνοντας ένα πολύ ωραίο vintage αποτέλεσμα. Ωραία. Και εδώ λοιπόν θα κολλήσουμε τώρα, πολύ προσεκτικά, θα το κάνω όμως τώρα γρήγορα με τη σιλικόνη, για να μην χρονοτριβώ. Το καλουπάκι μου. Ωραία. Το βάλω έτσι ή έτσι. Έτσι. Λοιπόν.
κολλάω το ελαστικό στοιχείο που ήδη είχαμε προετοιμάσει. Κάτσε φρόνημα. Δεν ξέρω αν το κόλλησα και ίσια, για να δω. Το στράβωσα λίγο. Δεν πειράζει. Θα το ξεκολλήσω. Μια λεπτομέρεια. Ωραία. Με το ψαλιδάκι μου, το οποίο που έχω πάλι, θα κόψω λίγο τα στοιχεία που περισσεύουν. Ωραία. Θα βάψω λίγο την άκρη. Okay. Λοιπόν, και θα κολλήσω επάνω και το φιωγκάκι. Τώρα, με το μοβ χρώμα που έχω στο πινέλο μου, θα δώσω λίγο σκίαση, βλέπετε, για να το φέρω λίγο πιο μπροστά, έτσι. Θα δώσω λίγο σκίαση στο τελείωμα. Και πάλι, με το βιντετσολικό μου που έχω βάλει, θα κάνω πάλι λίγο dry brush. Για να κάνει μια ωραία ενσωμάτωση τα δύο χρώματα μαζί. Δέστε πόσο όμορφο φινίρισμα αφήνει. Έτσι, αυτό δεν είναι χρώμα, η πάστα που σας έδειξα, είναι ένα υλικό που δημιουργεί παλαίωση και με τα δύο, στα χρώματα που το βάζουμε, κάνει πολύ ωραία ένταση στην επιφάνειά μας. Δίνει πολύ ωραίο vintage επιφάνεια, αποτέλεσμα. Λοιπόν, τέλειο. Τώρα, για να το βάλω αυτό, μήπως χρειαστεί πάλι να κολλήσουμε κάτι, για να έχουμε. Τέλειο, είναι λίγο διαφορετικό, δεν ήθελα να το αφήσω μόνο με βάψιμο, ήθελα να δείξω κάτι. Τώρα εδώ, μπορούμε... εφόσον είμαστε πάλι στα vintage χρώματα, δεν θέλω να βάλω ούτε πατίνα ούμπρα να κάνω σκιάσεις έντονες. Παρ' όλα αυτά, αν σας αρέσει εσάς η ένταση και θέλετε να έχει το τελείωμά σας, εδώ ας πούμε μπορούμε να επέμβουμε με το πιο φωτεινό. Να βάλω λίγο Veraman. Έτσι, να κάνω δηλαδή το Veraman να είναι το τελείωμά του. Για να δέσουν πολύ όμορφα το έργο μας. Λοιπόν, θα βάλουμε και λίγη πατινούλα, εννοείται και σε αυτό. Θα χρησιμοποιήσω τη Rose Gold, η οποία είναι... Ένα λεπτό να τη βρω. Το νούμερο 2. Θα βάλω λίγη, έτσι, με το χέρι. Είναι η Rose Gold, η πατίνα χρυσή, αλλά που είναι προς το ροζ, ροζίζει, χρυσοροζίζει να πω. Ωραία. Και στο φινίρισμα επίσης μπορώ να βάλω πατινούλες σε αυτή την πλευρά που είναι πιο ρομαντική. Βλέπετε ένα απλό φιωγκάκι, τι όμορφο αποτέλεσμα έχει δώσει. Τώρα εδώ δεν θα χρειαστεί και ιδιαίτερο βάθος, γιατί θα βάλουμε, δεν έκανα πολύ ιδιαίτερη ένταση, γιατί θα βάλουμε, είπαμε, την
βάση, να πατήσει το αυγό μας επάνω στη βάση του. Ωραία. Ωραία λοιπόν. Η μία και η δεύτερη πλευρά. Ωραία. Έτοιμο. Πάμε να κάνουμε τώρα και τη βάση. Ένα χρώμα. Θα βάλω, τώρα θα δείτε, ιδέα μου πάλι, θα βάλω ένα σκούρο μοβ χρώμα, γιατί πάντα το έργο μας στο τελείωμα πρέπει να έχει βάθος, άρα δεν θα βάλω πάλι τα ίδια χρώματα, για να κάνουμε μια διαφορετικότητα. Θα βάψουμε γρήγορα τη βάση μας. Για να κάνει αντίθεση πάλι και θα δείτε με το Sabi Past πώς θα δημιουργηθεί μια πολύ ωραία παλαίωση, γρήγορη και εύκολη. Είναι ένα πάρα πολύ παλιό υλικό, το οποίο το χρησιμοποιώ επίσης πολλές φορές στα έργα, απλά δεν έτυχε να σας το δείξω σε live. Τώρα μου ήρθε η ιδέα. Λοιπόν, και έβγαλα και πολύ χρώμα. Να κάνω και το κάτω, να μην το αφήσω παραπονεμένο, είναι κρίμα, τόσο όμορφο έργο. Η λεπτομέρεια θα κάνει τη διαφορά, έτσι τα έργα σας να τα έχετε προσεγμένα. Να είναι όλες οι μεριές του όμορφες. Και εδώ είχα πιο άσπρο πινέλο. Λοιπόν, και τώρα θα πάρουμε το Sabi Past. Πολύ λίγο, πάρα πολύ λίγο υλικό. Πάντα το φεύγει το πολύ σε μια επιφάνεια από χαρτάκι και απλά περνάω οι γωνιές μου να είναι πιο με ένταση. Ωραία. Στεγνώνει πολύ γρήγορα σαν υλικό. Θα περάσουμε και λίγη πατινούλα. Και θα δείτε πόσο όμορφο θα γίνει αμέσως. Βλέπετε, δεν φεύγει η πατίνα μου, το Sabi Past. Δημιουργεί μια ωραία παλαίωση. Και τώρα θα βάλουμε το αυγουλάκι μας στη βάση του. Είναι συρταρωτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να θέλει κόλλημα. Απλά εγώ τώρα δεν μπορώ να το πιάσω. Να το πιάσω καλά. Ακόμα λίγο. Okay. Και ακόμα λίγο θέλει. Λείπει και ο Μάκης, ο δυνατός. Ένα λεπτάκι λίγο ακόμη θέλει.
έτοιμο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα τι ώρα έχει πάει. Δεν ξέρω πόσο χρόνο κάναμε. Αλλά νομίζω ήταν ένα γρήγορο μάθημα. Ένα μάθημα έκπληξη. Λοιπόν, εδώ είμαι πάλι. Δεν με βλέπετε, για να σηκώσω την κάμερα. Λοιπόν, να το λοιπόν. Δέστε πόσο όμορφο έχει γίνει. Ένα γρήγορο έργο με τη βάση του, έτσι, και από τις δύο πλευρές. Νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά, και εγώ χαίρομαι, έτσι. Λοιπόν, ένα γρήγορο έργο, ανοιξιάτικο, με πολύ χαρούμενη διάθεση. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν πάρα πολύ γρήγορα στο γρήγορο καλεσμά μου όλοι εδώ σήμερα το μεσημέρι από το καλλιτεχνείο. Ελπίζω να σας άρεσε, εύκολη η τεχνική. Αν ενδιαφέρεστε για αυτά τα βουλάκια, είναι πολύ μικρό το κόστος τους, ούτε καν 2 ευρώ πρέπει να έχει, αν δεν κάνω λάθος, γιατί με τις τιμές δεν τα πηγαίνω και πολύ καλά. Είναι έτοιμο σαν κατασκευή. Μια πολύ όμορφη πρόταση για τα πολύ οικονομικά δωράκια μας, έτσι, για να φτιάξουμε και τις διαθέσεις των φίλων, των δικών μας συγγενικών προσώπων μας, έτσι, για τις γιορτές. Πάντα το χειροποίητο δώρο, όπως λέω, είναι ανεκτίμητης αξίας, να φτιάξετε δωράκια, να χαρίσετε, να δώσετε αγάπη, γιατί αυτό πρώτα εσάς θα δώσει αγάπη και μετά τους υπόλοιπους που θα το πάρουν. Να μην σας χρονοτριβώ άλλο, εύχομαι να έχετε ένα καλό απόγευμα, ένα όμορφο Σαββατόβραδο, ως την επόμενη φορά, η οποία θα είναι, είπαμε, πρώτα Θεός στην επόμενη Πέμπτη, όχι αυτή που είναι 25 Μαρτίου. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας με μια νέα δημιουργία. Πιστεύω και εκείνη να σας αρέσει. Θα είναι λίγο πάλι κάτι πιο ξεχωριστό. Θα ξεφύγουμε λίγο από τα βουλάκια τα πασχαλινά, να κάνουμε λίγο κάτι διαφορετικό. Συγχαρητήρια. Χίλια ευχαριστώ. Έτσι. Τι να πω. Είναι όντως πραγματικά πολύ χαρούμενο, με πολύ ωραία χρώματα της άνοιξης. Έτοιμο. Θα πιστεύω να μπορέσω να το ανεβάσω και στο YouTube, θα το κοινοποιήσω και για όσους δεν το είδαν από την αρχή, να το δουν στη σελίδα του καλλιτεχνείου, στην ομάδα του καλλιτεχνείου, παντού. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου, χρόνια πολλά σας εορτάζονται σήμερα, να περάσουν ένα όμορφο υπόλοιπο Σαββατόβραδο, να έχουμε όλη υγεία και τα καλύτερα έρχονται. Πάρα πολλά φιλιά, την αγάπη μου. Γεια σας!